Γεια σας. Το σημερινό μας θέμα είναι το ποτάμι. Πόσες και πόσες φορές δεν το ζωγραφίσατε στο νηπιαγωγείο. Μη μου πείτε, το ξέρω. Όμως, ξέρετε πώς δημιουργείται ένα ποτάμι. Ξέρετε τη διαδρομή του. Τι λέμε πηγές του ποταμού. Τι λέμε κήτη, όχθες, εκβολές. Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα εδώ. Στην εικόνα αυτή βλέπετε την επιφάνεια της γης. Όπως σίγουρα έχετε προσέξει, δεν είναι επίπεδη, αλλά μοιάζει μάλλον με μία τεράστια τσουλήθρα. Στο πιο ψηλό της σημείο βρίσκονται τα βουνά, αμέσως παρακάτω και χαμηλότερα βρίσκεται η πεδιάδα, ενώ στο τέλος, στο πιο χαμηλό της σημείο, βρίσκεται η θάλασσα. Καθώς βρέχει ή καθώς λιώνουν τα χιόνια από τις κορυφές των βουνών, το νεράκι τρέχει με ορμή από το ψηλότερο σημείο, τα βουνά, προς το χαμηλότερο σημείο, δηλαδή τη θάλασσα, αφού περάσουν διάμεσα από την πεδιάδα. Τα βουνά, λοιπόν, είναι το σημείο από όπου αρχίζει να δημιουργείται το ποτάμι. Τα βουνά, λοιπόν, είναι πηγές ποταμού. Εκτός από τα βουνά υπάρχουν και άλλες πηγές. Αν παρατηρήσετε την εικόνα χαμηλά, θα δείτε ένα μικρό ποταμάκι να έχει δημιουργηθεί από μία λιμνούλα. Άρα, η λίμνη μπορεί να είναι πηγή ενός ποταμού. Συνολικά, οι πηγές των ποταμών είναι τα βουνά και οι λίμνες. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, καθώς το νερό κινείται με ορμή πάνω στην επιφάνεια της γης, σχηματίζει στο έδαφος βαθιά χαντάκια ή αλλιώς αυλάκια. Κάθε χαντάκι, κάθε αυλάκι το λέμε κήτη του ποταμού. Τα δύο πλαϊνά άκρα του ποταμού ονομάζονται όχθες. Συνήθως είναι καταπράσινες, είναι δηλαδή γεμάτες φυτά. Ξέρουμε ήδη ότι το νερό του ποταμού θα καταλήξει τελικά στη θάλασσα. Το σημείο εκείνο στο οποίο το νερό του ποταμού χύνεται στη θάλασσα ονομάζεται εκβολές του ποταμού και μοιάζει με ένα τεράστιο δέλτα. Αυτό οφείλεται στις πέτρες και στα διάφορα υλικά που έχει μεταφέρει το νερό από τα βουνά. Στο δέλτα των ποταμών τα νερά είναι ρηχά. Συναντάμε πολλά είδη φυτών και ζώων. Οι περιοχές αυτές λέγονται υγροβιότοποι. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Πείτε μου όμως τώρα, αφού το ποτάμι ρίχνει τα νερά του στη θάλασσα, γιατί δεν σταματάει ποτέ να τρέχει? Σκεφτείτε και πείτε μου την επόμενη φορά. Γεια σας!